Το ασφαλιστικό εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των κυβερνήσεων και των στόχων που βάζουν. Ο βασικός τους στόχος είναι να μειώσουν την κρατική δαπάνη και να την αξιοποιήσουν προς όφελος της ασφαλιστικής αγοράς, τις εισφορές τις οποίες δίνουμε. Με το νομοσχέδιο θα έχουμε ολοκληρώσει μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση ως ένα αποτέλεσμα από το 2010, από την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο Γιάννης Οβρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας. Την αντιασφαλιστική συνέχεια όλων των κυβερνήσεων επιβεβαίωσε με αυτά τα λόγια ο Υπουργός. Ο νέος νόμος που παρουσίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί άθικτο τον πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι ένα ακόμα καρφί στην καρδιά της κοινωνικής ασφάλισης, φτιαγμένος με τα χειρότερα υλικά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κομμένος και ραμμένος με βάση τις ανάγκες των πολυεθνικών και των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας. Παρά τον επικοινωνιακό ρημαγδό, το μαύρο δεν γίνεται άσπρο. Οι συντάξεις πείνας καθιερώνονται. Η δαπάνη για τη συντάξη στον προϋπολογισμό είναι κατά 200 εκατομμύρια μικρότερη, ενώ νέα προβλέπει πάγωμα μέχρι το 2022 και αυξήσεις ψίχουλα μέχρι το 2060. Οι σφαγιαστικοί συντελεστές αναπλήρωσης που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου για 30 χρόνια εργασίας παραμένουν στο 1/3 του πάλε ποτέ ο ΑΕ, του Ασφαλιστικού Ταμείου των Αυτοαπασχολούμενων. Ποιος θα καταφέρει να μαζέψει ένσημα 40 χρόνων και τι σύνταξη θα πάρει όταν στην πλήρη ορίμανσή τους οι συντάξεις θα φτάνουν για την κατώτερη κλάση τα 770 ευρώ μεικτά? Θέλουν δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα για όλους. Διατηρούνται τα όρια συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Διατηρείται η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες κατά 5 χρόνια και μάλιστα στο όνομα της ισότητας. Καταργούνται αμετάκλητα η 13η και 14η σύνταξη. Διατηρείται η λαϊλασία των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ που έγινε διαχρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία και καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για να επιστραφούν τα κλεμμένα. Η κρατική εγγύηση περιορίζεται στην Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ. Διατηρείται η περιβόητη προσωπική διαφορά ώστε να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Όσο για τις νέες αλλαγές, το θράσος τους δεν έχει όρια. Η δίθεν ελευθερία επιλογής κλάσεων για την οποία καυχέται η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ θα οδηγηθεί αναγκαστικά στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Όχι από επιλογή, αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Την ίδια στιγμή αυξάνεται η κατώτατη εισφορά στα 220 ευρώ, δηλαδή αύξηση 19%. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρυφτεί. Κάνει ένα μεγάλο δώρο στους μεγαλοεπιχειρηματίες, αφού εισοδήματα 80.000 ευρώ θα πληρώνουν ίδιες ασφαλιστικές εισφορές με όσους δηλώνουμε 8.000 ευρώ. Απορρίπτουμε τη λογική της ανταποδοτικότητας. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Στο όνομα της αυτής δικαιολογείται η απεμπλοκή του κράτους των μεγαλοεπιχειρηματιών. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση κατακτήθηκε με αίμα και αφορά την προστασία των πολλών. Αφορά το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συντάξεις για τους κόπους μιας ζωής. Την προσπάθεια, την προστασία της υγείας μας, τα αναγκαία μέτρα πρόνοιας, την προστασία της μητρότητας, των παιδιών. Δεν χαρίζεται στις business των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι κόστος όφελος για να κάνουν κορτοραπτική οι κυβερνήσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα αύξηση στις συντάξεις, σύγχρονα ασφαλιστικά δικαιώματα, δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Εδώ και τώρα αύξηση των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε τις σημαντικές ευθύνες των πλειοψηφιών στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιωτικών και Εμπόρων Ελλάδος και στην Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Έχουν βαριές ευθύνες. Η εκοφαντική σιωπή τους όλο αυτό το διάστημα να προβληματίσει κάθε συνάδελφο. Το νέο ασφαλιστικό συζητιέται περίπου εδώ και ένα μήνα
και αυτοί παριστάνουν τους ανήξερους. Θέλουν οι πλειοψηφίες να κρυφτούν, αλλά η κάψα τους να εκπροσωπήσουν μια μικρή μερίδα κύρια μεσαίων επιχειρήσεων που επεφωλείται από τον νέο νόμο δεν τους αφήνει. Αλήθεια, πάλι θα βρουν κάποια θετικά αναπτυξιακά στοιχεία στο νέο νόμο όπως ανακάλυψαν και στο φορολογικό? Δεν θέλουν και δεν μπορούν να οργανώσουν την πάλη των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ. Τώρα που το νομοσχέδιο ήρθε στο φως, θα πιάσουν δουλειά. Θα αρχίσουν οι επαφές, οι βόλτες και τα σουλάτσα στα υπουργεία, οι προσφυγές στα δικαστήρια, η συμμετοχή στους διαλόγους με δήθεν έξυπνες και εφικτές προτάσεις που θα διασφαλίσουν δήθεν όλους τους συναδέλφους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση θωρακίζει και νομικά τον νέο νόμο για να ενταφιάσει και τις δικαστικές διεκδικήσεις που διάφοροι προέβαλαν σαν εναλλακτική λύση στον οργανωμένο αγώνα. Έχουμε πείρα, με αυτόν τον τρόπο ξεδόντιασαν μέχρι σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα. Νομιμοποιούν ακριβώς εκείνες τις πολιτικές που μας εξοντώνουν και την ίδια στιγμή υπονομεύουν κάθε σκέψη για αγωνιστική πρωτοβουλία. Γι' αυτό και σήμερα απαιτείται να δυναμώσουν οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες από τα κάτω, από τα ίδια τα σωματεία και τις ομοσπονδίες. Καλούμε κάθε συνάδελφο να πάρει τη θέση του στον αγώνα. Η αποτελεσματικότητα της πάλης μας θα κριθεί στη μαζικότητα, αλλά και στην αποφασιστικότητά μας να αντιπαλέψουμε τις κυρίαρχες πολιτικές κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώνουμε τις φωνές μας με τις αγωνιστικές δυνάμεις σε εργατικά σωματεία, τη μικρομεσαία αγροτιά, τους συλλόγους γυναικών, την νεολαία. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όλοι οργανώνουμε τον αγώνα για την επιτυχία της κινητοποίησης στις 18 του Φλεβάρι.